Πάμε στον κύριο Κατσίκη. Βεβαίως θα πάμε στον κύριο Κατσίκη, βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο οποίος ταλαιπωρεί τις τελευταίες μέρες, το λέω καλοπροαιρέτως, τον πρόεδρο του κόμματος και γενικότερα τη συγκυβέρνηση, με την ξεκάθαρη από μέρους του ως διατυπωθήσα άποψη περί την αλλαγή φύλου ή ανάδειξη του ορθού φύλου, όπως μας έλεγαν χθες εδώ οι νομικοί. Αλλά λέω διατύπωση, γιατί στην πράξη νομίζω ότι και αυτό θα περάσει έτσι, κύριε Κατσίκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Έχετε καθορίσει τα όρια της αντίδρασής σας εσείς, κύριε Κατσίκη, αν το θέμα τέλος πάντων πάρει μεγαλύτερη διάσταση από αυτή που έχει τώρα? Δεν καταλαβαίνω, το θέμα δεν παίρνει διαστάσεις, τουλάχιστον στον βαθμό που δημοσιογραφικές πηγές θέλουν να το παρουσιάζουν, εν ώψη του ότι τα θέματα περισσότερο παίρνουν διαστάσεις, όχι γιατί αυτά καθεαυτά προκαλούν αντιδράσεις εκατέρωθεν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού λόγου και της νομοθετικής πρωτοβουλίας, όσο γιατί δημοσιογράφοι δυστυχώς στρεβλώνουν τα πράγματα, κακοποιούν την αλήθεια και διαμορφώνουν κοινή γνώμη και επικαιρότητα σε επίπεδο διαστρέβλωσης της αλήθειας. Η αλήθεια είναι ότι το ακούω πολύ από την κυβέρνηση, κύριε Κατσίκη. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά, αν εκλείψουν οι δημοσιογράφοι από την Ελλάδα, οι πολιτικοί θα κάνετε πολύ καλύτερα τη δουλειά σας. Δεν έχετε άδικο σε αυτό που λέτε. Γιατί το ακούω πολύ συχνά. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι ούτε ο τύπος στη δημοσιογραφία στην Ελλάδα, αν λάβω υπόψη μου τη συγκυβέρνηση. Τι είπαν οι δημοσιογράφοι σε σχέση με εσάς, το οποίο θεωρείτε ότι σας αδικεί? Δεν είπατε ότι δεν θα ψηφίσετε αυτό το οποίο προτίθεται η κυβέρνηση να κατεβάσει? Το είπα και το επαναλαμβάνω και στην εκπομπή. Άρα δεν θα το ψηφίσετε. Αλλά είπαν το αντίθετο, λοιπόν. Είπαν το αντίθετο. Ότι οι κολοτούμπες, ότι θα το ψηφίσουμε. Προέβλεψαν λοιπόν και την ψήφο τη δικιά μου και θα είναι πράγματα αυτά. Ποιος το έκανε αυτό? Εγώ νομίζω ότι μέχρι και σήμερα δεν παρουσιάζεται ότι θα κάνετε πίσω εσείς. Μα κοιτάξτε τα site που έχουν κυτρινήσει εκεί πέρα. Εντάξει, υπάρχουν κάποια site, κάποια. Δεν υπάρχουν κάποια. Κοιτάξτε στις εφημερίδες. Ανταποδοτικά η ΑΝΕΛ. Όλος ο αντιπολιτευτικός τύπος. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Βενιέρη? Δημοσιογράφος είστε. Βεβαίως. Λοιπόν, ανταποδοτικά η ΑΝΕΛ πλέον, εφόσον είχαν τη στήριξη για την Εξεταστική Επιτροπή, τώρα θα ψηφίσουν τα νομοθετήματα. Αυτό δεν λένε. Όχι, αυτό είναι η ερμηνεία που κάνουν ορισμένοι δημοσιογράφοι. Καλώς ή κακώς. Ερμηνεία λέγεται αυτό. Ναι. Η κακή πρόβλεψη στη βάση πραγμάτων που τα στρεβλώνουν. Συγγνώμη λίγο. Ερμηνεία το λέτε. Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη λίγο. Ο τύπος τον οποίο αναφέρεστε και μπορεί, όπως λέτε, να παίζει το παιχνίδι στήρα της αντιπολίτευσης, γιατί ο τύπος είναι για να αντιπολιτεύεται. Δεν είναι για να συμπολιτεύεται. Όταν συμπολιτεύεσαι, κλείνεις. Βλέπε κόκκινο και βγει. Ο τύπος δεν είναι ούτε για να αντιπολιτεύεται, αν θέλετε την άποψή μου, ούτε για να συμπολιτεύεται. Είναι για να εκφράζει αντικειμενικά μέσα από δημοσιογραφική δουλειά το πολιτικό γίγνεσθε εν προκειμένου και να διαμορφώνει σωστά την επικοινωνία. Όταν λέω αντιπολιτεύεται, εννοώ ότι πρέπει να είναι απέναντι στην εξουσία. Γιατί να είναι απέναντι στην εξουσία? Ο ρόλος του είναι. Λειτουργεί σωστά υπέρ των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Γιατί ο τύπος όπου λειτουργεί σωστά θα είναι δίπλα. Όπου θεωρεί ότι δεν λειτουργεί σωστά θα είναι απέναντι. Είναι, εντάξει, αυτό είναι τα πράγματα. Μετά από 30 χρόνια δεν θέλω να συζητάω για πράγματα αυτονόητα. Πάω λίγο στο διατάφτα. Τις τελευταίες μόνο ημέρες υπήρξε ο κύριος Καμένος, με τον οποίο διατηρούμε και πολύ καλή σχέση εδώ στον Focus, τον καλούμε συχνά πυκνά, τον Δημήτρη, δεν εννοώ τον μεγάλο. Α, έτσι, καλά κάνατε και το διευκρινίσατε, ευχαριστώ. Με αυτόν κρατάμε, διατηρούμε πολύ καλές σχέσεις και υπάρχει η δική σας άποψη, οι οποίες δύο θέσεις δείχνουν ότι υπάρχει ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά τους 153. Αυτό παρουσιάζεται με βάση τα δεδομένα, με αλφαγιώτα παρουσιάζεται, από τον καλοπροαίρετο τύπο. Λαθάνουμε κάπου και βλέπουμε μετά ότι. Σε σχέση με τον Καμένο, πάμε λίγο σιγά σιγά να το λιάνουμε το πράγμα, να περάσει η ιστορία με την ένωση της Δυτικής Θράκης εδώ, του σωματείου αυτού. Και το θέμα το δικό σας, αν εξαιρέσουμε εσάς, να πω εγώ ότι ο κύριος Κατσίκης θα είναι συνεπής. Πείτε μου λίγο, είναι συνεπής η ΑΝΕΛ που δέχονται κάτι τέτοιο? Τι δέχονται η ΑΝΕΛ, για να καταλάβω? Την αλλαγή, την αλλαγή φίλου με μία δήλωση, με μία απλή δήλωση. Βλέπετε λοιπόν ότι και εσείς είστε συνέχεια εκείνου που εγώ παραπονέθηκα προηγούμενα σε ό,τι αφορά την πληροφόρηση, την παραπληροφόρηση και την δημοσιογραφική, αν θέλετε έτσι, δουλειά η οποία δεν... Ωραία, δεν, αφήστε τους δημοσιογράφους, είναι πραγματικά σε λοιπόν, διαταγμένη υπηρεσία. Εσείς τώρα, συγγνώμη, γιατί λέτε ότι οι ΑΝΕΛ θα ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο? Γιατί αυτό είπατε πριν. Ναι, μπορείτε να μου πείτε από πού προκύπτει? Από το ότι κανείς δεν διαφοροποιήθηκε. Πέρα από εσάς. Τους ρωτήσατε? Μα δεν διαφοροποιήθηκε. Όταν λέτε, με συγχωρείτε, εγώ είμαι και ο κύριος Παπαχριστόπουλος στην αρμόδια Επιτροπή Δικαιοσύνης
όπου εκφράσαμε ο μεν πρώτος καταρχήν τις θέσεις του κόμματος ως εισηγητής και δεν είπε πουθενά ότι ψηφίζουμε, επιφυλασσόμεστα είπε για τα άρθρα. Έθεσε το θέμα ο κ. Παπαχριστόπουλος της υιοθεσίας και του γάμου και εγώ συνέχισα ως ομιλητής στην ίδια επιτροπή έτσι να εκφράσω έτσι τις απόψεις μου μέσα από τον κοινοβουλευτικό μου λόγο και τη θέση μου. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα οι άλλοι 10 συνάδελφοί μου των ΑΝΕΛ, πού τους είδατε αν συμφώνησαν ή διαφώνησαν και λέτε ότι μόνο εγώ διαφοροποιούμε? Πού το είδατε, κύριε Βεγγέλη? Ανοιχτά διαφοροποιηθήκατε εσείς. Ωραία, οι άλλοι γιατί λέτε ότι εγώ δεν συμφωνώ ή συμφωνώ ή από πού το κρίνετε ότι οι συνάδελφοί μου έτσι θα πούνε κάτι το αντίθετο, θα υπερψηφίσουν, δεν καταψηφίσουν, από πού το κρίνετε? Ο κύριος Παπαχριστόπουλος στην εισήγησή του είπε, εμείς οι ΑΝΕΛ ψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο. Επί της αρχής, βεβαίως. Και εγώ το ψήφισα επί της αρχής. Αυτό τι πάει να πει? Ξέρετε τι σημαίνει ψηφίζω ένα νομοσχέδιο? Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά είπε και κάτι άλλο ο κύριος Παπαχριστόπουλος. Αλλά είπε και κάτι άλλο ο κύριος Παπαχριστόπουλος, κύριε Βενιέ. Ναι. Είπε ότι επιφυλασσόμεθα επί των άρθρων και σημείωσε, αν θα δείτε την εισήγηση που έκανε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, και σημείωσε ότι είμαστε αντίθετοι ως προς το γάμο και την υιοθεσία. Ναι. Αυτό γιατί δεν το αναφέρετε? Για να αναδείξετε τελικά μία διαφωνία μεταξύ των ΑΝΕΛ? Όχι, δεν το δέχομαι. Ακούστε με λίγο, κύριε Κατσίκη. Εμείς σας καλέσαμε ως Κατσίκη να μας πείτε την άποψή σας. Ως βουλευτή. Ως κύριο Κατσίκη. Είναι την προσωπική σας άποψη. Ναι. Γιατί λοιπόν, εσείς δημοσίως βγήκατε και διατυπώσατε την άποψη. Σεβαστώ. Βεβαίως. Αυτό που λέτε θέλετε ότι εσείς, εσείς θα καταψηφίσετε, δηλαδή. Συγγνώμη, εσείς θα καταψηφίσετε την αλλαγή φύλου με μία δήλωση. Ωραία. Ναι, κύριε, το είπα εφ' και σε εσάς και σε άλλους συναδέλφους σας και δεν το παίρνω πίσω. Και να σας αιτιολογήσω γιατί θα το καταψηφίσω. Mm-hmm. Για δύο λόγους. Στη βάση των οποίων υπέβαλα και δύο αντίστοιχες προτάσεις. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αφορά διόρθωση φύλου με μία απλή νομική πράξη, όπου η διόρθωση ενός που διατηρεί βιολογικό φύλο άρενος, ας πούμε, έτσι, δεν αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά, τα φυλετικά γνωρίσματά του. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν δηλώνοντας ως θύλη νομιμοποιείται και αναγνωρίζεται ως θύλη σε μια αστυνομική ταυτότητα, συνάπτει σχέση με έναν ομόφυλό του, ο οποίος διατηρεί το βιολογικό του φύλο και κατ' ουσίαν και οι δύο διατηρούν τα φυλετικά τους χαρακτηριστικά, όμως κατά τον νόμο που πάει να περάσει θεωρούνται ετερόφιλοι. Και ως ετερόφιλοι από τον κώδικα τον αστικό εμπίπτουν στις διατάξεις και του γάμου, ο οποίος είναι προϋπόθεση για την υιοθεσία. Διαφώνησα. Δεν ξέρω αν εσείς συμφωνείτε ή διαφωνείτε με μένα. Δεν έχει σημασία. Δεν ψήφισε κάποιος για να διαφωνώ ένα συμφωνώ. Όχι, συγνώ. Γιατί δεν έχετε εσείς λοιπόν που κάνετε ερωτήσεις? Δεν μπορείτε να δέχεστε και ερωτήσεις? Για το θέμα αυτό εμείς εχθές. Δεν έχει σημασία οι ακροατές που ακούν τον κύριο Βενιέρη να ξέρουν και την άποψη εχθές, του Βενιέρη. Εχθές, όχι κύριε Κατσίκη, εγώ έχω μάθει επειδή σας δω 30 χρόνια θητεύω. Χθες είχαμε εδώ εκπρόσωπο των ομοφοβικών, είχαμε εκπρόσωπο έναν έγκλητο δικηγόρο και το αναπτύξαμε το θέμα από την νομική και κοινωνική του διάσταση. Ακούστηκαν οι απόψεις. Οπότε δεν μπαίνω τώρα στην διαδικασία να το επαναλάβω. Αν κατάλαβα καλά, επιτρέψτε μου να το διευκρινίσω. Είχατε εκπρόσωπο των ομοφοβικών. Διεμφυλικών. Είπατε πριν λίγο, άκουσα καλά ότι. Όχι, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη, είναι ένα λάθος δικό μου. Διεμφυλικών. Προς Θεού. Τώρα είναι αυτονόητο. Όχι το ομοφοβικό, όχι. Άκουσα ότι είπατε ότι είχατε. Εντάξει, σας είπα ότι ήταν λάθος διατύπωση από εμάς. Σας ζητώ συγγνώμη, διέλαθε την προσοχή μου το λάθος που έκανα. Ήταν λάθος. Σιγά να μην φέραμε ομοφοβικό εδώ μέσα να μιλήσει. Όχι, ξέρω. Δεν θα το κάναμε. Δεν θα το κάναμε. Ωραία. Άρα. Μια διευκρίνηση ζήτησα. Άρα, ο κύριος. Δεν υπάρχει. Φαντάζομαι ότι υπάρχει σωματείο οργανωμένο για να καλέσει κάποιον από ομοφοβικά. Ναι, ναι. Λοιπόν. Άρα, είναι ξεκάθαρο αυτό ό,τι αφορά την ιστορία, το θέμα το οποίο θα συζητηθεί κάποια στιγμή στη Βουλή. Υπάρχει και το θέμα της Ένωσης εδώ στη Θράκη. Εκεί ποια θέση θα κρατήσετε εσείς, γιατί ο κύριος Καμένος, ο Δημήτρης Καμένος, επαναλαμβάνω, έχει κάνει ξεκάθαρο ότι έχει ζητήματα ο ίδιος. Ακούστε, σε ό,τι αφορά το. Ή μάλλον πριν από αυτό, ναι, μου συμπληρώνει κάποιο συνάδελφο εδώ. Μπράβο, ναι. Ανήκει σε εσά η δήλωση ότι αν τελικώ μου ζητήσει ο κύριο Καμένο να παραιτηθώ και να του δώσω την έδρα μου, το κάνω? Είπατε κάτι τέτοιο εσεί? Εγώ είπα σήμερα, ναι, στην εκπομπή του Sky, ναι, ότι εάν αυτή η αντίδρασή μου και η πρόθεσή μου ω κοινοβουλευτικό να καταψηφίσω τα άρθρα που αφορούν την αναγνώριση, την νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου,
προκαλέσει την απόφαση στον πρόεδρό μου να μου ζητήσει την παραίτησή μου, είπανε ότι θα καταθέσω την παραίτησή μου, διότι ορκίστηκα να τον υπηρετώ στις αξίες και στις αρχές που αυτός έχει θέσει ως μπροστάρι στο κίνημα των Αξιόπιστων Ελλήνων. Εάν λοιπόν επέλθει μια διαφωνία πάνω σε θέματα κοινοβουλευτικού επίπεδου, όπως είναι το επικείμενο νομοσχέδιο, βεβαίως αν μου το ζητήσει ο πρόεδρός μου θα το κάνω. Εντάξει. Ναι. Okay, θα το δούμε όταν θα έρθει. Πιστεύω δεν θα έρθει η στιγμή αυτή, γιατί δεν μου αρέσει και πολύ ο σχήμα, αλλά ουδείς γνωρίζει. Πάμε τώρα στο θέμα της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης. Ναι. Εκεί, μέσα στο εσωτερικό των ανεξαρτήτων Ελλήνων, ποια άποψη είναι η επικρατούσα? Κοιτάξτε, η επικρατούσα άποψη την είδατε. Εγώ απλά σας την επαναλάβω. Όταν ήρθε η τροπολογία, η αντίδρασή μας προκάλεσε την απόσυρσή της. Μέχρι εκεί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εάν έρθει κάτι άλλο, είμαστε εδώ για το συζήτηση. Το ότι απεσύρθη σημαίνει ότι ο κύριος Κοντονής, γιατί εκείνος την απέσυρε εξ όσων γνωρίζουμε, δικό του θέμα είναι έτσι κι αλλιώς, έγινε γιατί υπήρξε η δήλωση από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν θα βάλουν σε εισαγωγικά πλάτη ακόμη και αν συμφωνούν με κάποια τροπολογία της κυβέρνησης. Αυτός δεν είναι ο λόγος. Δηλαδή... Όχι, δεν είναι ο λόγος. Όχι, δεν είναι ο λόγος αυτός. Σύμπτωση ήταν το ότι. Διότι αν ήταν ο λόγος αυτός, με συγχωρείτε. Αν ήταν ο λόγος αυτός και αυτή η τροπολογία δεν θα ετύγχανε τις αποδοχές της αντιπολίτευσης και ετύγχανε τις αποδοχές της συμπολίτευσης, του μικρού κυβερνητικού εταίρου, θα υπήρχε λόγος απόσυρσης, κύριε Βενιέρη? Δεν θα υπήρχε. Όχι, αυτό λέω. Υπό τον φόβο. Αυτό λέω, αγαπητέ μου κύριε. Είστε πολύ έξυπνος, το διαπιστώνω, τα σας ακούω. Αλλά και εγώ μια στοιχειώδη εξυπνάδα διαθέτω. Το ίδιο λέμε. Λέω. Σας ότι ευχαριστώ για τα καλά σας υπό τον λόγια. Φόβο, υπό τον φόβο. Υπό τον φόβο. Ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Κοντονής. Ναι. Κάποιοι από τους ΑΝΕΛ να μην ψηφίσουν την τροπολογία για την Ένωση Ξάνθης, την Τουρκική Ένωση Ξάνθης, την απέσυραν. Γιατί, γιατί κάτω από άλλες συνθήκες, αν δεν υπήρχε η προηγούμενη δήλωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, φαντάζομαι ότι κάποιοι από το ΠΑΣΟΚ για την Νέα Δημοκρατία μπορεί να υπερψήφιζαν. Γιατί στην ουσία... αν δεν υπήρχε δήλωση από τα άλλα κόμματα αυτό και υπερψήφιζαν, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν, θα μπορούσε να είχε συμβεί και στην προκείμενη περίπτωση. Άρα δεν πέρασε υπό τον φόβο αυτό. Δεν πέρασε λοιπόν γιατί δεν θα στηρίζαμε εμείς. Mm-hmm. Όχι για το τι θα κάναν τα άλλα κόμματα. Εφόσον λοιπόν εμείς έπρεπε να στηρίξουμε για να περάσει, εμείς δεν στηρίξαμε, η τροπολογία δεν πέρασε, είμαστε εθνικά περήφανοι που δεν προκαλέσαμε την οποιαδήποτε σύγχυση σε εθνικό επίπεδο και από εκεί και πέρα προχωράμε. Είναι η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ... πώς το λένε, βαδίζει, προχωρά όπως την είχατε σχεδιάσει αρχικώς? Δηλαδή... Ακριβώς, με τις κόκκινες γραμμές μας, με την έντιμη και παραγωγική συνεργασία μας και με τον πολιτικό πολιτισμό τον οποίο διδάσκουμε, αναγνωρίζοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας νέος άνθρωπος, πατριώτης, ευπατρίδης, στις φλέβες του κυλάει πατριωτικό αίμα, τον αναγνωρίζουμε, τον στηρίζουμε και τον αγαπάμε. Στο θέμα του ελληνικού είστε με τον κύριο Τσίπρα ή με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που διαφωνούν? Στο θέμα του ελληνικού είμαστε με το δίκαιο και ξέρετε κάτι, όταν συμφωνούμε σε όλα κάπου αλλοιώνεται και το κύτταρο της δημοκρατίας, το οποίο εμείς πρέπει να στηρίζουμε. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε μια ομάδα συγκυβέρνησης όλοι μαζί, όπου διακρινόμεθα από κάποιους άλλους που λέγανε σε όλα ναι, γιατί έχουμε και άποψη, έχουμε και θέση και το θάρρος και την παρησία να την εκφράζουμε. Όμως καταφέρνουμε κάτι, κύριε Βενιέρη, που δεν έχουν καταφέρει άλλοι. Να συνθέτουμε τη θέση με την αντίθεση και να προχωράμε στο πλαίσιο μιας παραγωγικής συνεργασίας για να μπορούμε να προσφέρουμε στην Ελλάδα και στους Έλληνες. Θα πηγαίνατε σε καζίνο να παίξετε σήμερα? Εγώ δεν έχω χρήματα. Για θα να σας δώσω εγώ, μην ανησυχείτε σε αυτό, θα πηγαίνατε εσείς. Ναι, εγώ χρήματα δεν έχω για να πάω να παίξω σε καζίνο και δεν θα πήγαινα γιατί δεν μου αρέσει να παίζω. Εάν μου άρεσε θα πήγαινα, διότι δεν θα έκανα κάτι το μη σύνομο και το μη παράνομο, εν ώψη του ότι τα καζίνο έχουν πάρει άδεια του κράτους, λειτουργούν νόμιμα και εν πάση περιπτώσει αποτελούν και μια επένδυση για την ελληνική κοινωνία. Οπότε να μην αντιφάσκουμε, από τη μια θέλουμε τα καζίνο να λειτουργούν και να αποδίδουν τους φόρους στο κράτος, από την άλλη μήπως είναι μεμπτό να πάει κάποιος να παίξει στο καζίνο. Άρα δεν είναι, όχι σας... Καθαρίζω τη θέση μου λοιπόν ότι εγώ ούτε χρήματα έχω για να πάω στο καζίνο, ούτε μου αρέσει ο τζόγος. Άρα... Αν είχα χρήματα και μου άρεσε ο τζόγος θα πήγαινε. Άρα ήταν υπερβολικό, φαντάζομαι, ήταν υπερβολική αντίδραση
του τύπου και της αντιπολίτευσης για την εικόνα του Υπουργού. Πρώτα απ' όλα δεν αποδεικνύεται το γεγονός στη βάση του οποίου δημιουργείται αυτή η αντίδραση. Διότι αρκούμε στις δηλώσεις του Πρόεδρου Αναξαρτών Ελλήνων, ο οποίος τι είπε, πήγα σε ένα χώρο αναψυχής, έχουν πάει πολλοί βουλευτές, έκατσα να πιω έναν καφέ και να φάω με την οικογένειά μου. Το Λουτράκι, στο καζίνο του Λουτρακίου που δεν έχω πάει ποτέ, έχω ακούσει κύριε Βενιέρη, mm-hmm. ότι δεν είναι υποχρεωτικό όταν πηγαίνεις να παίζεις εκεί μέσα, μπορείς να πας, να κάτσεις, να φας, να πιεις έναν καφέ και να σηκωθείς να φύγεις. Εάν λοιπόν, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Αλεξανδρου Ελλήνου, έκανε αυτό το πράγμα, από πού οι σύγχρονοι παπαράτσι δημοσιογράφοι των παραπολιτικών κάθονται και βγάζουν και διασπείρουν τέτοιες ψευδείς ειδήσεις, διαρωτώ με. Ναι. Θέλω να ρωτήσω εγώ κάτι, κύριε Κατσίκη. Σήμερα θα πάμε σε φορείς να πληρώσουμε 650 εκατομμύρια ως πρώτη δόση του έμφυα. Θυμόμαστε πολύ καλά τι έλεγαν οι ΑΝΕΛ και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κατηγορεί ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ για πλήρη ταύτιση στρατηγικής με Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Εμείς που σήμερα θα πάμε να πληρώσουμε την πρώτη δόση του έμφυα, βρίσκεται ότι έχουμε λόγο να διαφωνήσουμε με το Κομμουνιστικό Κόμμα? Κοιτάξτε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, επειδή δεν θα έρθει ποτέ στην εξουσία, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Έχει όμως μια πάγια πολιτική τακτική, την οποία οφείλουμε να σεβαστούμε. Από εκεί και πέρα, επειδή ξέρω ότι η ερώτησή σας είναι γιατί να πληρώσουμε έμφυα, αφού αυτή η κυβέρνηση είχε προεκλογικά υποσχεθεί ότι θα τον καταργήσει, αυτό δεν λέτε. Mm-hmm. Υποθέτω ακριβώς. ότι αυτό εννοείται. Ακριβώς. Έτσι, μπράβο. Σας κατάλαβα. Εν τω μεταξύ, το ρωτάει ο Βαραγιάννης που δεν έχει και ακίνητα, αγαπητέ κύριε Κατσίκη. Ο συνάδελφος, ο Κώστας ο Βαραγιάννης, ο οποίος δεν έχει και ακίνητα, δεν έχει και έμφυα να πληρώσει. Και όμως τον ενοχλεί. Μικρά, ναι, μικρά. Ο Κώστας ο... Βαραγιάννης, είναι συνάδελφος εδώ. Βαραγιάννης, αγαπητέ κύριε Βαραγιάννη, καλημέρα και σε εσάς. Δεν ήξερα ότι είστε εκεί μαζί με τον Άγιο. Εδώ είναι το τρίτο μάτι, ελέγχει τα πάντα. Είναι μνημονιακός βαθιά αυτός. Υποστηρίζει αυτά που κάνει σήμερα η κυβέρνηση. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έχει δίκιο ο κύριος Βαραγιάννης να σκέφτεται έτσι και έχει ακόμη περισσότερο δίκιο να εκφράζει αυτές τις σκέψεις. Ακούστε όμως ποια είναι η δική μου η απάντηση στο θέμα που θέσατε. Δύο πράγματα θα πω. Πρώτον, όταν προεκλογικά υπόσχεται η σημερινή κυβέρνηση δια των εκπροσώπων της τότε βρισκόμενης στην αντιπολίτευση για την κατάργηση του ένφια, εκείνο το οποίο υπόσχεται το πίστευε. Σήμερα για κάποιους που δεν έχουν καταλάβει ότι έχει αρχίσει σιγά σιγά, έστω με δειλά αλλά σταθερά βήματα να το κάνει πράξη, είναι εκείνοι που δεν γνωρίζουν ότι έγινε δικαιότερη ανακατανομή του ένφια. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολύ φτωχές πληθυσμιακές ομάδες να μην πληρώνουν καθόλου ένφια, κύριε Μαραγιάννη και κύριε Βενιέρη. Yeah. Δεύτερον, πληθυσμιακές ομάδες επίσης ανήκονται στην κατηγορία της φτώχειας, πληρώνουν το 50% και γενικότερα το σύνολο των εισπραχθέντων από ένφια έχει μειωθεί κατά αρκετές δεκάδες εκατομμύρια. Αυτό είναι λοιπόν μια πρώτη απάντηση που μπορώ να σας δώσω στην ερώτησή σας. Ενώ μου είστε συμπαθείς, ότι αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να υλοποιήσει σε ό,τι αφορά τον ένφια την προεκλογική κύριε Κατσίκη, και βέβαια επειδή είναι κυβέρνηση τετραετίας και αυτή τη στιγμή μεσούς της τετραετίας μιλάμε για το τι θα κάνουμε τα δύο επόμενα χρόνια, θα παρακαλούσα να κάνετε λίγο υπομονή. Κύριε Κατσίκη, δέχομαι τα πάντα, επειδή στα 16 μου χρόνια προσπάθησα να τετραγωνίσω τον κύκλο, τα πήγαινα πολύ καλά στα μαθηματικά. Υπάρχει μία λάθος διατύπωση από μέρους σας. Είπατε ότι τον ένφια τον μειώσατε. Ο ένφια ήταν πολύ λιγότερος επί Βενιζέλου, ως ετιδέ, πως λεγόταν τότε. Δεν ήταν ένφια, ήταν ετιδέ. Ναι, τον φάγαμε ζωντανό, τον Βενιζέλο, και τον πήγαμε στα 3,2 δις ετησίως με δυνατότητα εισπραξιμότητας. Όχι εμείς. Ναι, αλλά δεν έχει μειωθεί. Το 3,2. Όχι, έχει μειωθεί. Εγώ να δεχθώ, την ανακατανομή. Ο στόχος είναι 3,2, ναι ή όχι. Είναι. Το αν εμείς πήραμε 2,8 ή 2,7, γιατί κάποιοι μπόρεσαν ή δεν μπόρεσαν, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Όχι. Μην το βάζετε σε αυτή τη βάση. Ωραία. Δείτε λοιπόν και ενημερωθείτε από τα οικονομικά στοιχεία ότι και δικαιότερα ανακατανέμεται. Και κάποια εκατομμύρια λιγότερο έρχεται ως ένφια να γεμίσει τα φτωχά ταμεία του κρατικού κορβανά. Και εν πάση περιπτώσει σε ό,τι αφορά τον κύριο Βενιζέλο, ο κ. Βενιζέλο ήταν αυτός που έφερε το ετιδέ επί κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Ο κ. Βενιζέλος είπε κάποτε στους Έλληνες ότι όταν θα δείτε τι σημαίνει ένφια θα νοσταλγείτε τον ετιδέ. Άρα λοιπόν κληρονομήσαμε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις αυτά τα οποία προσπαθούμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι το οποίο είπατε ότι θα αντιστρέψετε
και κάνατε στα δύο χρόνια διακυβέρνησης. Ναι, υπάρχει κύριε Βενιέρη και ακούστε τι υπάρχει. Πρώτον, διευκολύναμε τον κόσμο με τις 120 δόσεις. Δεύτερον, διευκολύναμε τους αυτοαπασχολούμενους στο 90% με εισόδημα 10.000 ή τζίρο 10.000 να φύγουν όλοι βέβαια από τις ασφαλιστικές κλάσεις και να πληρώνουν εισφορές ως αυτοαπασχολούμενοι στη βάση του τζίρου τους και αντί 500 ευρώ το μήνα να πληρώνουν 174 το δίμηνο. Με σύνταξη. Ξέρετε τι σημαίνει ναι, αυτό. Ναι, τη σύνταξη πείτε μου. Αυτό. Να προχωρήσω. Από το 26% του φόρου το πήγαμε στο 22%. Για τον ένφια σας μίλησα πριν λίγο. Τον τουρισμό τον ανεβάσαμε, τις εξαγωγές τις αυξήσαμε, την ανεργία την μειώσαμε από 27 σε 21,5%. Σας φτάνουν αυτά κύριε Βενιέρη, θέλετε, για να δείτε εάν κάτι κύριε έκανε Κατσίκη, αυτή η κυβέρνηση. Ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο. Γιατί προσέξτε, εγώ αν για κάτι λέω ότι μπορώ να αισιοδοξώνω γιατί αργήσατε, αλλά ήρθατε στον σωστό δρόμο ως συγκυβέρνηση. Μην το σχολιάσετε, θα σας πω γιατί. Είπατε ότι την ανεργία τη μειώσατε. Κατά τρεις μονάδες όντως σε σχέση με πέρσι. Αν θεωρείτε. Όχι, κατά έξι μονάδες. Αν ο κύριος Κατσίκης, με τον οποίο συνομιλώ και είναι σοβαρός άνθρωπος, θεωρεί ότι η θέση εργασίας, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας της Αξιόγλου, είναι ο νέος ο οποίος παίρνει 230 ευρώ μεικτά, οκ, τη μειώσατε την ανεργία και έχετε δίκιο. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή κατάλαβα. Τι καταλάβατε, λέγατε 750 ένα κατώτατο μισθό και τον μοιράσατε σε τρεις εργαζόμενους. Για την ηρωνική δόση. Όχι, που είναι ρεαλιστική δόση. Είναι ρεαλιστική. Εντάξει, δόση. Είναι ρεαλισμός. Λοιπόν, τότε λοιπόν. Θα σας πάω σε ένα άλλο σενάριο, το οποίο λέει δεν μειώσαμε την ανεργία και παραμένει στο 27%. Και εκείνοι που παίρνουν σήμερα 200, 300, 400, 500 ευρώ, τα οποία δεν λέω ότι είναι χρήματα που μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν, κατηγοριοποιημένοι ως φτωχοί είναι και με αυτά τα χρήματα που είπατε δεν θα διαφωνήσω. Αλλά ερωτώ τώρα εγώ εσάς, τι είναι καλύτερο? Να παίρνει κάτι ή να μην παίρνει τίποτα? Να έχει, για εσάς είναι πω, καλύτερο να μην παίρνει τίποτα? Όχι, όχι. Για μένα είναι καλύτερο να έχει ανοίξει το ελληνικό και να είχαμε 10.000 θέσεις εργασίας εκεί κάτω. Ωραία. Το ελληνικό δυστυχώς οι προηγούμενοι που το ξεκίνησαν δεν κατάφεραν να το ανοίξουν. Δεν με ενδιαφέρουν. Κύριε Καθηγητή, οι προηγούμενοι δεν με ενδιαφέρουν. Δεν με ενδιαφέρουν. Αυτό ο ετεροπροσδιορισμός σας για να βρείτε άλοθη δεν μου λέει τίποτα. Έχετε δίκιο. Δεν αγγίζει. Ανήκω στο 60% των Ελλήνων που δεν στηρίζω ούτε εσάς ούτε τους προηγούμενους πλέον. Αλλά εντάξει, αν δεν στηρίζετε και τους προηγούμενους, δεν ξέρω, διακρίνω ίσως εσφαλμένα, ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη, ένα αντιπολιτευτικό μένος από πλευρά σας. Έχω μία διάθεση άρνησης απέναντι σε οτιδήποτε θυμίζει το παλιό. Γιατί το παλιό το χρεώσαμε, το λουστήκαμε το 2009. Δεν μπορώ το παλιό, μάλιστα. Δεν μπορώ άλλο το παλιό όπως το λένε. Θα συμφωνήσω μαζί. Να είστε καλά κύριε Κατσίκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρουσα και πάλι, η κουβέντα μας. Ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία. Και μου είστε πάρα πολύ συμπαθείς κάθε φορά που σας ακούω, αλήθεια σας λέω. Όντως κύριε Κατσίκη. Το λέω εδώ να ξέρετε ότι ο λόγος σας μου αρέσει, απλά να κάνουμε μια υπέρβαση όλοι χρειάζεται. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, γεια σας. Focus 103,6.